Καλησπέρα και από μένα, φίλε και φίλοι. Όχι τυχαία, η προοδευτική καλλιτεχνική δημιουργία έχει εμπνευστεί από τους εργατικού και λαϊκούς αγώνε ενάντια στο φασισμό, προσφέροντά μα σπουδαία έργα. Η εργατική τάξη και ο λαό μα έχουν πολλά τραγούδια να του συνοδεύουν στου αγώνε τους. Ανάμεσα σε αυτά, από τη σύγχρονη δημιουργία ξεχωρίζει το περίφημο τραγούδι του Φόντα για τον φασισμό. Το φασισμό βαθιά καταλαβέτον, δεν θα πεθάνει μόνος, τσάκισέ τον. Οι ρίζες του το σύστημα αγκαλιάζουν και χάνονται βαθιά στα περασμένα. Οι μάσκες του με τον καιρό αλλάζουν, μα όχι και το μίσος του για μένα. Δίπλα σου θα φτάσει κάποια μέρα αν χάσεις τα ταξικά γυαλιά σου. Ένα θαυμάσιο μεγαλείο της τυχουργικής πίεση. Μέσα σε λίγες γραμμές συμπυκνώνονται βαθιά ταξική ουσία του φασιστικού φαινομένου οι αιτίε του και η διέξοδος για την αντιμετώπιση του. Ο φασισμός γεννιέται από τον καπιταλισμό για να τον υπηρετεί, καλλιεργείται μέσα σε αυτόν και ανατροφοδοτεί την καπιταλιστική βαρβαρότητα. Δεν αντιμετωπίζεται με ευχολόγια και εκκλήσεις δημοκρατικής σύμπνοιας, αλλά με μαχητικό και επίμονο ταξικό αντικαπιταλιστικό αγώνα για να τσακιστεί και να καταστραφεί, χρησιμοποιώντας δηλαδή όχι λουλούδια και μαργαρίτες για το σκοπό αυτό, αλλά σε τελική ανάλυση επαναστατική βία στο δίκαιο ταξικό πόλεμο. Στις προηγούμενες παρεμβάσεις αναδείχθηκαν οι σχέσεις των φασιστικών μορφωμάτων, συμμοριών και της χρυσή αυγή με τους μηχανισμούς του αστικού κράτους, ορατούς και αθέατους. Φανερώθηκε ο ύπουλος ρόλος της αστικής δικαιοσύνης, ξεδιπλώθηκαν πλευρές της συνολικότερης ιδεολογική διαπάλης. Φυσικά όλα αυτά συσκοτίζονται, διαστρεβλώνονται και αλλοιώνονται από τους προπαγανδιστικούς και ιδεολογικούς μηχανισμούς του συστήματος. Για τον ίδιο λόγο βέβαια, που το παραπάνω τραγούδι ακούγεται στα χείλη των εργαζομένων και των ανθρώπων του μόχθου στις διαδηλώσεις και τις απεργίες και όχι στα χείλη των μεγαλοσχημόνων στις διάφορες πολυλογάδικες ημερίδε. Ανάμεσα στις διάφορες εκδοχές της αστικής ιδεολογική μηχανής για τη διαστρέβλωση του φασιστικού φαινομένου, ιδιαίτερα προσφυλή στην τελευταία περίοδο, είναι μια προσπάθεια να παρουσιαστεί ο φασισμό με όρου σχεδόν ψυχανάλυση, εκμηδενίζοντα την οικονομική του ουσία. Σαν μια εσωτερική, εγγενή τάχα παρόρμηση κάθε ανθρώπου από το τέρα που καθένα κρύβει μέσα του. Αυτό το τέρα λένε. Πρέπει να τη θασεύσουμε με την επίδραση του πολιτισμού, των θεσμικών αντιβάρων, της αστικής δημοκρατίας και του κράτους δικαίου. Με λίγα λόγια, ένα αποτελεσματικότατο πλυντήριο του ίδιου του καπιταλισμού. Α σκεφτούμε αυτό για το οποίο μίλησαν οι προηγούμενοι ομιλητέ και για το οποίο έδωσαν μεγάλο αγώνα οι κομμουνιστές δικηγόροι στη δίκη τη Χρυσή Αυγή, για να αποκαλυφθεί δηλαδή το κίνητρο της εγκληματική δράση των καταδικασμένων, ότι είναι εγκληματίε γιατί είναι φασίστε και ναζιστέ. Χαρακτηριστικό δείγμα τη παραπάνω εκδοχή είναι το σχόλιο του Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, του Δημήτρη του Βερβεσού, για τα πρόσφατα γεγονότα στον Εύρο, με τη γνωστή δράση των αυτόκλητων σερίφιδων που καλούσαν σε πογκρόμ ενάντια σε πρόσφυγε και μετανάστε ω δίθεν αυτούργου εμπρισμών. Ο κύριο Πρόεδρο είπε για αυτά τα φασιστόμουτρα είναι αυτοί που αύριο είναι οι άνθρωποι της διπλανής πόρτας που θα κάνουν το κακό, θα χτυπήσουν το παιδί τους, θα χτυπήσουν, τα λεπορήσουν το ζώο τους, θα χτυπήσουν τη γυναίκα τους, θα βιοπραγήσουν, θα υβρίσουν και θα παραβιάσουν μια σειρά από νόμους του κράτους. Είναι αυτή η ίδια η ποινική διαδικασία, οι άνθρωποι που είναι ποινικά υπόλογοι και οι νόμοι για τους οποίους πρέπει άμεσα να κινηθεί το σύστημα. Πόσο εύκολη αλήθεια, πόσο επιφανειακή ανάγνωση της φατσιστικής και ρατσιστικής δράσης, που προσυδειάζει με τις προσεγγίσεις ότι τέτοιου είδους αντιλήψεις και συμπεριφορές πηγάζουν απλά και μόνο από το φόβο του διαφορετικού. Κουβέντα όμως ότι παραπάνω δράση των κυνηγών κεφαλών προσφέρει ένα πολύ χρήσιμο άλωθι των τεράστιων κυβερνητικών ευθυνών για τις πυρκαγιές διαμορφώνεται πάνω στο έδαφος της πολιτικής της καταστολής σε βάρος των ξεριζωμένων και της ρητορικής από επίσημα κείμενα του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των αστικών κυβερνήσεων για μεταναστευτική εισβολή και υβριδικό πόλεμο, εντάσσεται στην πολιτική της εργαλοποίηση των κατατρεγμένων που γίνονται πιόνια του συστήματος, πότε σαν οβολικός εχθρός, πότε στα γεωπολιτικά παζάρια και πότε σαν η χρυσή εφεδρεία του πιο φθηνού και αναλώσιμου εργατικού δυναμικού χωρί δικαιώματα για τι ανάγκε του κεφαλαίου. Έτσι, σαν λύση παρουσιάζεται η εφαρμογή του νόμου και η παρέμβαση τη αστική δικαιοσύνη, η οποία άσκησε ποινική δίωξη ενάντια όχι μόνο στου ερήφιδε, αλλά και στου κυνηγημένου με την κατηγορία για εμπρισμό. Η κατηγορία βέβαια κατέπεσε ουσιαστικά μετά από την κατακραυγή, αλλά οι βασανισμένοι εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν την κατηγορία της παράνομης εισόδου στη χώρα. Γιατί με βάση τον αστικό νόμο είναι παράτυποι μετανάστες. Ο βαθιά ταξικός και συστημικός χαρακτήρας του φασισμού και του ρατσισμού αποδεικνύεται και με τον αντίστροφο τρόπο. Με παραδείγματα που δείχνουν την κτηνοδία και τη βαρβαρότητα της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης απέναντι στην εργατική τάξη και τα πιο ευάλωτα τμήματά της, χωρίς διακρίσεις, λόγω φύλου, χρώματος, θρησκείας ή καταγωγής δύο πολύ πρόσφατα παραδείγματα. Πρώτο, τα στρατόπεδα συγκέντρωσης είναι η απάντηση του καπιταλισμού για τη διαχείριση της εξαθλίωσης και της φτώχειας. Σήμερα, οι δομές προσφύγων στο Κουτσόχερο και αλλού χρησιμοποιούνται για τη δίθεν προστασία των πλημμυροπαθών της Θεσσαλίας. Οι ξεριζωμένοι που ζούσαν εκεί μεταφέρονται και στηβάζονται σε άλλες, ήδη επιβαρημένες και στα όρια της χωρητικότητάς τους, δομές. Δεύτερο παράδειγμα. Εκτό από του μετανάστε εργάτε γη που διαβιούν κάτω από άθλιε απάνθρωπε συνθήκε, οι μεγαλοτσιφλικάδες αναζητούν πλέον φθηνά εργατικά χέρια από την επιληψία των πλημμυροπαθών του κάμπου. Όπω πάντα, βέβαια, βρίσκουν πρόθυμου εφαρμοστές των πόθων τους σε κυβερνήτε, περιφερειάρχε, δημάρχου. Αυτό το χαρακτήρα είχε η απαράδεκτη πρόσκληση του Δημάρχου Πύλου στους πλημμυροπαθείς της Θεσσαλίας να γίνουν εργάτες γη στην περιοχή του και μάλιστα χωρίς να είναι δεδομένη η εξασφάλιση της διαμονής τους. Επομένως, στο πλαίσιο αυτό χρειάζεται σήμερα να εξετάσουμε την άνοδο των ακροδεξιών και φασιστικών κομμάτων στην Ευρώπη με το προσφυγικό μεταναστευτικό να αποτελεί κεντρικό άξονα της πολιτικής τους. Τα αστικά επιτελεία, που σκορπούν τον υπεριαλιστικό πόλεμο, την καταστροφή, την εξαθλίωση και τον ξεριζωμό, λένε ότι ανησυχούν. Χύνοντα κροκοδίλια δάκρυα, μιλούν για την ανάγκη δουλειά με τι αξίε τη Ευρωπαϊκή Ένωση, τη δυτική δημοκρατία και του δυτικού πολιτισμού. Όμω, ο αντιφασιστικό αγώνα δεν μπορεί να καταλήγει στην υπεράσπιση τη αστική δημοκρατία. Δεν μπορεί να είναι στοιχείο ενό αντιφασιστικού μετόπου παρέα με λοιπέ δημοκρατικέ δυνάμει και μάλιστα στο όνομα του αστικού συντάγματο. Ούτε όμω μπορεί να είναι στοιχείο ενό αποστηρωμένου, απομονωμένου αντιφασιστικού μετόπου μακριά και έξω από τι διεργασίε και τη δυναμική του εργατικού και λαϊκού κινήματο. Αντίθετα, ο αντιφασιστικό αγώνα είναι αναπόσπαστο, αδιάρρηκτο συστατικό τη πάλη του εργατικού και λαϊκού κινήματο για τα σύγχρονα δικαιώματα του λαού. Ο γνήσιος αντιφασισμός είναι μόνο ο ταξικός αντικαπιταλιστικός αγώνας. Είναι η ενάντια στο σύστημα που γεννά και τρέφει το φασισμό, η πάλι ενάντια στον υπεριαλιστικό πόλεμο και την καπιταλιστική εκμετάλλευση. Είναι ο μαζικό, ανυποχώρητο αγώνα για τη βελτίωση τη ζωή τη εργατική τάξη και των λαϊκών στρωμάτων, για ανάσες ανακούφιση ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική για τα σύγχρονα δικαιώματά μα. Είναι αγώνα που έχει στην προμετωπίδα του τις αξίες της ταξικής ενότητας, της αλληλεγγύης και της αδελφοσύνης. Έτσι και η γνήσια αντιφασιστική ψήφος σε επερχόμενες δημοτικές και περιφερειακές εκλογές είναι η ψήφος τη λαϊκή συσπήρωση, γιατί είναι η δύναμη που αναδεικνύει το σύγχρονο ρόλο των δήμων και περιφερειών ως μηχανισμών του αστικού κράτους σε τοπικό επίπεδο, που διαχειρίζονται τα διάφορα κονδύλια με κριτήριο τα κέρδη των λίγων και όχι τις ανάγκες των πολλών. Δηλαδή ζεστό χρήμα στους διάφορους μεγαλοεργολάβους των αναπλάσεων και της πράσινης και ψηφιακή μετάβασης από τη μια πλευρά, ψίχουλα για τις υποδομές και τις υπηρεσίες με βάση εργατικές και λαϊκές ανάγκες από την άλλη πλευρά. Γιατί η λαϊκή συσπήρωση είναι η δύναμη που δεν μπαζαρεύει καρέκλες, δεν χαριεντίστηκε ποτέ ούτε παίζει επικίνδυνα παιχνίδια με διάφορα φασιστοειδή και ρατσιστέ. Τι να πει κανεί τα αλήθεια. Πόση κατάντια για ορισμένου που θέλουν να αυτοαποκαλούνται αριστεροί, όταν σημερινό περιφερειακό σύμβουλο τη παράταξη του Θάνου Τζίμερου στην Αττική, του γνωστού φασιστοειδού πρωταθλητή στον αντικομουνισμό και σε άλλε σκοταδιστικέ και ρατσιστικέ αντιλήψει, που έβριζε τη Μάγδα φύσα και ξέπλαινε τη Χρυσή Αυγή, κοσμεί τώρα το ψηφοδέλτιο που στηρίζεται από το ΣΥΡΙΖΑ στην περιφέρεια Αττικής. 8 Οκτωβρίου 2023 λοιπόν, στέλνουμε ηχηρό μήνυμα αγώνα, ανάτασης και ελπίδας. Ότι δεν αφήνουμε να είναι όνειρο θερινής νυχτός τα σύγχρονα δικαιώματά μας. Παλεύουμε για τη ζωή, παλεύουμε για το μέλλον των παιδιών. Παλεύουμε για το μόνο πραγματικά εφικτό και ρεαλιστικό στις συνθήκες του 21ου αιώνα. Για μόνιμη και σταθερή δουλειά, ασφαλείς συνθήκες εργασίας, για δωρεάν και αναβαθμισμένες παροχές υγεία και παιδείας, για σύγχρονες και ασφαλείς κατοικίες για κάθε εργατική και λαϊκή οικογένεια, για αξιοποίηση των επιτευγμάτων της επιστήμης και της τεχνολογίας για την προστασία από φυσικές καταστροφές, την προστασία του περιβάλλοντος και του φυσικού πλούτου συνολικά για τις εργατικές και λαϊκές ανάγκες, για ελεύθερο δημιουργικό χρόνο, για πρόσβαση στα επιτεύγματα της τέχνης και του πολιτισμού σε δημόσιες και δωρεάν πολιτιστικές και αθλητικές υποδομές, για ελεύθερους δημόσιους χώρους, δάση και παραλίες στη διάθεση του λαού. Έτσι, αντιπαλεύουμε το φασισμό και το ρατσισμό, φορώντας πάντοτε τα ταξικά μας γυαλιά, βλέποντας μπροστά για το μέλλον της κοινωνίας των πολλών, χωρίς πολέμους, φτώχεια και ξεριζωμό, για την κοινωνία της απόλαυσης του πλούτου από τους ίδιους τους παραγωγούς του, για την κοινωνία του σοσιαλισμού-κομμουνισμού.